Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα του gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τις αναμετρήσεις της πέμπτης ημέρας του γύρου 2016, κατά την οποία ολοκληρώνεται και η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Απόψε διεξάγονται δύο αναμετρήσεις. Στις 7 έχουμε το Αυστρία-Ουγγαρία και στις 10 το Πορτογαλία-Ισλανδία για τον έκτο όμιλο. Αρχής γενόμενης από τον Μπορντό, εκεί όπου η Αυστρία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία. Πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα να δούμε κάποια βασικά στοιχήματα που αφορούν την αναμέτρηση. Η νίκη της Αυστρίας παίζεται στο 1.58, η ισοπαλία στο 3.35 και η νίκη της Ουγγαρίας στο 5. Το under 2.5 βρίσκεται στο 1.55, ενώ το over 2.5 στο 2. Η Αυστρία προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελική φάση Euro, αφού το 2008 μετήχε ως συνδιοργανώτρια παρέα με την Ελβετία. Ο Μάρσελ Κόλερ διαθέτει μία από τις πληρέστερες φουρνιές παικτών στην ιστορία του αυστριακού ποδοσφαίρου, καθώς στις τάξεις του ρόστερ υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Γιουνούζοβιτς της Βέρντερ, ο Αλάμπα της Μπάγερν Μουνάχου, ο Χάρνικ αλλά και ο Αρναούτοβιτς. Στα προκριματικά ήταν εντυπωσιακή και προκρίθηκε αίτητη σε έναν όμιλο με Ρωσία, Σουηδία και Μαυροβούνιο με απολογισμό 9 νίκες και 1 ισοπαλία και απολογισμό τερμάτων 22 υπέρ, 5 κατά. Η Ουγγαρία αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης, καθώς προκρίθηκε σε τελική φάση για πρώτη φορά μετά το 1986 και το Μουντιάλ που διεξήχθη στο Μεξικό, ενώ σε τελικά Euro βρίσκεται για πρώτη φορά μετά το 1972. Μαχητική ομάδα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ποιότητα η Ουγγαρία. Στα τρία φιλικά που έδωσε από το Μάρτιο κατάφερε να πετύχει μόλις ένα τέρμα, αλλά απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Η Αυστρία είναι πιο ποιοτική ομάδα, αλλά η απόδοση νίκη της είναι αρκετά χαμηλά, οπότε δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και πολύ σοβαρά με αυτή. Η Ουγγαρία επίσης είναι αξιόμαχη, ωστόσο και αυτή δεν πείθει ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Θα πάμε στην επιλογή των πολλών γκολ, δεδομένου ότι οι Αυστριακοί έχουν έφεση στο σκοράρισμα, ενώ οι Ούγγροι αδυναμίες γενικώς. Ποντάρουμε στο over σε απόδοση outsider στο 2. Στο δεύτερο μάτς της ημέρας έχουμε το Πορτογαλία-Ισλανδία, το οποίο διεξάγεται στο Ζωφράγκι Σαρ, έδρα της Σεντετιέν. Η νίκη της Πορτογαλίας παίζεται στο 1.47, η ισοπαλία στο 3.40 και η νίκη της Ισλανδίας στο 6.25. Το under βρίσκεται στο 1.50, ενώ το over στο 2.05. Η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος μπαίνει στην τελική φάση με υψηλές προσδοκίες, καθώς ολοκλήρωσε έναν όμιλο με 7 σερί νίκες. Ο πρώην προπονητής της εθνικής μας ομάδας έχει δουλέψει πολύ στον ανασταλτικό τομέα, έχει δημιουργήσει μια Πορτογαλία που έχει περισσότερη ισορροπία στο παιχνίδι της και δέχεται σπάνια πάνω από ένα τέρμα ένα παιχνίδι. Εμείς βλέπουμε τα 5 φιλικά της στο 2016. Η Ισλανδία αποτελεί και αυτή μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Για πρώτη φορά και αυτή σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, όπως συνεπάγεται και Euro. Η ομάδα του Λάκερμπακ πήρε πανηγυρική πρόκριση φέρνοντας κάποια μεγάλα αποτελέσματα, όπως οι δύο νίκες επί της Ολλανδίας και το 3-0 επί της Τουρκίας. Όσο υπολογίσιμη και αν είναι η Ισλανδία, υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά με την Πορτογαλία και λογικά το σύνολο του Φερνάντο Σάντος θα βρει τον τρόπο για να πάρει τη νίκη και να ξεκινήσει ιδανικά στο φετινό Euro.
Ο άσος του 1.47 δεν αποτελεί ευκαιρία και θα αναζητήσουμε άλλες επιλογές, όπως τα πολλά γκολ. Η παρουσία του Κριστιάνου Ρονάλντο αποτελεί στήριγμα ώστε να ποντάρουμε στο over, το οποίο κινείται σε αποδόσεις outsider και συγκεκριμένα στο 2.05. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τις αναλύσεις μας και για την πέμπτη μέρα του Euro 2016 πριν περάσουμε στο φινάλε. Πάμε να δούμε για τελευταία φορά συνοπτικά τις προτάσεις που κρατάμε. Απόψε πάμε στοίχημα με Αυστρία-Ουγγαρία στο over σε απόδοση 2 και Πορτογαλία-Ισλανδία επίσης στο over στο 2.05. Ήταν το γυροστοίχημα από τον gazeta.gr. Έως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.